και έχουμε βρει τον βουλευτή ούτως ή άλλως της Αλφα Θεσσαλονίκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Γιάννη Δελή. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Ανανιάδη, και σε όλους τους ακροατές του πρώτου προγράμματος. Ευχαριστούμε. Σας αναζητήσαμε και σας ξυπνήσαμε έτσι πρωί-πρωί Σαββάτου, γιατί εκτός των άλλων... Ξυπνάω αρκετά νωρίς. Καλό είναι αυτό. Γιατί εκτός των άλλων ήσασταν και ειδικός εισηγητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση. Είδα, κατάλαβα καλά, και θέλω να με βοηθήσετε να αποκωδικοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο και τη στάση του κόμματός σας, του ΚΚΕ. Στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση, στη συζήτηση που είχαμε και τις ψηφοφορίες ιδίως που είχαμε στη Βουλή, κατάλαβα καλά ότι το ΚΚΕ επέλεξε μια στάση που ήταν περισσότερο στο παρόν. Εξαρτάται. Η στάση του ΚΚΕ είχε και αρνητικά στοιχεία σε διατάξεις που εμείς κρίναμε ότι ήταν αντιδραστικά και αντιλαϊκά. Περιείχε και την θετική ψήφο, τον ΕΔ δηλαδή, και περιείχε και αρκετά παρόν. Δεν ξέρω, δεν είναι ζήτημα τώρα αριθμητικό να τα μετρήσει κανείς. Μάλιστα. Ακριβώς αξιοποιώντας τη συμμετοχή μας σε αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε να υπερασπιστούμε και μέσα από αυτή τη διαδικασία όσο γίνεται περισσότερο και όσο είναι δυνατόν βεβαίως τα λαϊκά συμφέροντα. Αυτή ήταν η πηξίδα της δικής μας παρουσίας και της δικής μας συμμετοχής στην αναθεωρητική διαδικασία. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαμε να μην καταψηφίσουμε τις δύο αντιδραστικότατες προτάσεις που κατατέθηκαν σχετικά με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας απευθείας από το λαό, μετά βεβαίως από μια μακρόσερτη διαδικασία, ήταν μια πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή, ή τη λεγόμενη επικοδομητική ψήφο δυσπιστίας, η οποία καταλήγει στο τέλος να είναι απαγορευτική ψήφος δυσπιστίας, με την έννοια ότι δεν αρκεί μια κυβέρνηση να καταψηφιστεί στη Βουλή, πρέπει να υπερψηφιστεί ταυτόχρονα και ένας πρωθυπουργός, και αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι αν δεν επιτευχθούν και τα δύο, ότι μια κυβέρνηση, αν και είναι κυβέρνηση μειοψηφίας και στη Βουλή, αλλά πολύ πιθανόν και στο λαό, να συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της. Καταψηφίσαμε δηλαδή, με δύο λόγια, κύριε Ανανιάδη, τις δύο βασικές προτάσεις της λεγόμενης κυβερνητικής σταθερότητας, ένα στόχο στον οποίο συνέκλυναν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, με μικροδιαφορές βεβαίως, γιατί για μας, για το ΚΚΕ και για το λαό, θέλουμε να πιστεύουμε, αυτή η κυβερνητική σταθερότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το όχημα για την εφαρμογή αυτής της άγριας, της σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής. Με κυβερνητική σταθερότητα υλοποιούνται τα μνημόνια όλα αυτά τα χρόνια και θα υλοποιούνται στο διηνεκές, εάν ο λαός δεν αξιοποιήσει βεβαίως τις όποιες ρογμές και την όποια στάθεια διακρίνει στο πολιτικό σύστημα. Κύριε Δελή, ήθελα να ρωτήσω, να θέσω ένα γενικότερο θέμα που αφορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θα μπορούσα να σας πω βεβαίως και τη στάση μας σε ό,τι αφορά την χαμένη ευκαιρία για μια ακόμα φορά, δυστυχώς, και το λέμε ειλικρινά, για τον διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος. Και αυτή τη φορά τεράστια ιστορική ευθύνη αναλαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο χαρακτηρίζεται υπερόριμο αίτημα. Θυμάμαι και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, έχει αναφερθεί κατά επανάληψη ότι σε απλά αστικά, φιλελεύθερα καθεστώτα αυτό έχει επέλθει ο χωρισμός. Αλλά ήθελα να σας πάω σε κάτι έτσι λίγο πιο πολιτικό. Ο χθεσινός ανασχηματισμός, που όπως λέγαμε νωρίτερα δεν είναι ακριβώς ανασχηματισμός, είναι στην πραγματικότητα συμπλήρωμα της κυβέρνησης, έχει πάντως και ένα άρωμα κέντρο-αριστερά, θα λέγαμε. Αυτό σας δημιουργεί όχι ακριβώς φόβο, αλλά σας αισθάνεστε ότι απειλεί και συνομιλεί πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ και με ακροατήρια τα οποία ακούνε είναι κοντά σας? Αυτό που φαίνεται από τον ανασχηματισμό, κύριε Ανανιάδη, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνομιλεί, και μάλιστα συνομιλεί με πολύ θέρμη με τα στελέχη των προηγούμενων κυβερνήσεων και του Γεωργίου Παπανδρέου και του Παπαδήμου, και μάλιστα αξιοποιεί ανατακτά χρονικά διαστήματα υπουργούς των τότε κυβερνήσεων, και Παπανδρέου και Παπαδήμου, δίνοντάς τους υπουργικούς στόχους. Αυτό είδαμε και χθες με δύο ονόματα, τα οποία ήταν βουλευτές και υπουργοί
των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ. Και νομίζω ότι πρόκειται βεβαίως για, για έναν ανταγωνισμό ο οποίος εξελίσσεται στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και το κίνημα αλλαγής, στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, για το ποιος θα κυριαρχεί σε αυτόν τον χώρο. Κάτι που φαίνεται να το επιτυγχάνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό και συμπεριφέρεται έτσι όπως συμπεριφέρεται και αξιοποιεί βεβαίως τα στελέχη αυτού του χώρου. Νομίζω ότι αυτή ήταν και η μόνη ουσία του χθεσινού ανασχηματισμού, γιατί κατά τα άλλα υπήρχαν ορισμένες έτσι τακτοποιήσεις με την θετική έννοια. Το λέω, δεν υπονοώ τίποτα, υπουργών και υπουργικών θόκων, γιατί κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υπουργοί εννοώ, θα είναι υποψήφιοι δήμαρχοι σε αυτές τις εκλογές. Δεν αφήνει τίποτα αυτός ο ανασχηματισμός πέρα από το ότι κάνει ακόμα πιο έντονο το στίγμα, αν θέλετε, των κυβερνήσεων του Παπανδρέου και του Παπαδήμου στις κυβερνήσεις, στις τωρινές κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ πια και όχι ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μην το ξεχνάμε. Μάλιστα. Υπάρχει σήμερα ένα άρθρο του κ. Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, στην Εφημερίδα των Συντακτών, με τίτλο «Αντίπαλος ελπιδοφόρος πόλος στο κάλπικο διπολισμό είναι ένα κουκουέ πολύ ισχυρό». Μέσα στο άρθρο σημειώνει σε κάποια στιγμή ο γραμματέας σας ότι η μεγάλη ενίσχυση του κουκουέ παντού θα είναι ο βασικός δείκτης ότι περισσότερες εργατικές λαϊκές δυνάμεις απεγκλωβίζονται από τα διάφορα δίπολα και ψευδολήματα του Σάπιου, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει, αστικού πολιτικού συστήματος. Ένας άνθρωπος όμως που απλώς παρακολουθεί έτσι την πολιτική λίγο μακριά, λίγο αποστασιοποιημένα. Σε αυτούς, ναι, τους απλούς ανθρώπους. Βλέποντας όμως τα ποσοστά του ΚΚΕ, ας πούμε τα τελευταία 20 χρόνια, δεν βλέπει καμιά ουσιαστική σημαντική ενίσχυση του ΚΚΕ. Δηλαδή αυτό δεν σας δημιουργεί ένα προβληματισμό? Καταρχήν γι' αυτό και λέμε ότι επήγει και ότι δεν πρέπει να χάνεται και να σπαταλέται άλλος χρόνος από το αναγκαίο που πρέπει να γίνει, που είναι βεβαίως η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ. Προσέξτε, όταν εμείς μιλάμε για την ενίσχυση του ΚΚΕ, βεβαίως και εννοούμε και την εκλογική του ενίσχυση παντού, και στις βουλευτικές και στις ευρωβουλευτικές και στις τοπικές περιφερειακές εκλογές, αλλά θέλουμε την ενίσχυσή του και στις γειτονίες και στους τόπους δουλειάς. Είναι η ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι μια σύνθετη διαδικασία και θέλουμε να έχει αναφορά σε όλα τα επίπεδα και στο κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή, έτσι ώστε αυτή η ενίσχυση να δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση στους αγώνες οι οποίοι πρέπει να γίνουν, γίνονται ορισμένοι, θέλουμε να δυναμώσουν, να γίνουν ακόμα περισσότεροι για βασικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα το λαό, όπως είναι, ας πούμε, το δικαίωμα στην εργασία. Κάτι το οποίο ερίστε εμπαρόδο το προβλέπει και το Σύνταγμα, αλλά είναι ένα κενό γράμμα. Είναι από τις διατάξεις εκείνες του Συντάγματος που παραμένουν ένα άδειο πουκάμισο για το λαό. Το λέω αυτό για όσους μας ακούνε. Όπως προβλέπει και όπως έχει το Σύνταγμα και άλλες διατάξεις για τα λεγόμενα κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα, τα οποία βεβαίως παραμένουν απλές διακηρύξεις και τίποτα περισσότερο. Θέλουμε λοιπόν το κόμμα μας να ενισχυθεί όσο γίνεται περισσότερο σε αυτές τις εκλογές. Το γιατί δεν γίνεται μέχρι τώρα, βεβαίως δεν γίνεται στο βαθμό που υπάρχει ανάγκη. Μην ξεχνάμε τις εποχές στις οποίες ζούμε, τις καταστάσεις. Μην ξεχνάμε ότι δεν λειτουργούμε μόνοι μας, ότι υπάρχει και ο αντίπαλος, υπάρχει η αστική τάξη, η οποία έχει κάθε συμφέρον να μην θέλει και να επιδιώκει την μείωση, αν είναι δυνατόν, της απήχησης του ΚΚΕ. Εμείς λέμε ότι όλα αυτά πρέπει να τα μετρήσει ο λαός. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ξεπεράσει αυταπάτες, φοβίες, δισταγμούς και δεν είναι και ανάγκη να συμφωνεί σε όλα με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, αλλά σε αυτή την περίπτωση όμως, σε αυτή την περίοδο ειδικά, την οποία διανύουμε τώρα και στην οποία περίοδο κρίνονται πολλά για το επόμενο διάστημα, νομίζουμε ότι θα πρέπει η παρουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος και εκλογικά να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη.